Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ένα έτσι, πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο. Κυριακή 14 Μαρτίου, 11 ώρα το Ελλάδος, το πρωί. Από την Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων, με τίτλο «Για ένα ελληνικό επιστημονικό παράδειγμα, τη μετα-COVID εποχή». Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Γιαπιτζάκη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής γενετικής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για να μας μιλήσει για αυτό το συμπόσιο και να μας πείτε, κύριε καθηγητά, και ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτού του συμποσίου. Καλή σας μέρα κύριε Κοταρίδη, καλή σας μέρα κύριε Πιταρά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ένα συμπόσιο που αφορά τη σκέψη που χρειάζεται να έχουμε όλη η ανθρωπότητα και οι επιστήμονες για τη μετα-COVID εποχή. Δηλαδή πώς μπορούμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε να την κάνουμε, αυτή την κρίση να την κάνουμε ευκαιρία. Δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία η ανθρωπότητα έδειξε μέσα σε ένα χρόνο ότι μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχουμε ένα πρόβλημα στην ανέπτυξε, ανέπτυξε τις επιστημονικές δυνατότητες, τις ανθρώπινες δυνατότητες για να βρει αυτό το εμβόλιο και να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση αυτού του παθογόνου ιού, και αυτή τη γνώση, αυτή την ικανότητα θα μπορούσαμε να την χρησιμοποιήσουμε και για άλλα θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Για παράδειγμα την κλιματική αλλαγή, τις ανακαλύψεις της βιοιατρικής, τις τεχνολογίες πληροφορικής, την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που έχουν δώσει στην ανθρωπότητα πολλή ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και κάποια θέματα ηθικά, θα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η ηθική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων, για ποιον θα είναι οι ωφέλειες στις ανακαλύψεις βιοιατρικής, των τεχνολογιών πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Γι' αυτό υπάρχει μια ανάγκη η ανθρωπότητα να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες δυνατότητες που έχει, που τη δίνει η επιστήμη, για να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η κοινωνία γενικά, η δυτική κοινωνία, η δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερα η επιστημονική κοινότητα θα διαχειριστούν τη νέα γνώση υπό το πρίσμα κανόνων βιοειθικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων, δημοκρατικής πρόσβασης σε τεχνολογίες, αποφυγής δημιουργίας νέων ανισοτήτων κλπ. Και εκεί οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να βοηθήσουν. Mm. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το συμπόσιο. Είναι συμπόσιο που διοργανώνεται από το Greek Scientist Society, τους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, δηλαδή της Ελλάδας, της Κύπρου και της Διασποράς. Είναι ένα συμπόσιο που γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας και θέλουμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τον πλούτο τον επιστημονικό που έχουν οι Έλληνες επιστήμονες κυρίως του εξωτερικού, με ελάχιστες εξαιρέσεις και της Ελλάδας, όπως ο καθηγητής Γιώργος Χρούσος, που είναι από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες και κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, αλλά ζει στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να συνεργαστούμε οι Έλληνες επιστήμονες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Διασποράς, για να αναπτύξουμε ένα νέο επιστημονικό παράδειγμα που να έχει ελληνικό διακριτό στίγμα. Δηλαδή, να συνδυάσουμε την επιστήμη με τον ανθρωπισμό, την ωφέλεια της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, με την ωφέλεια στον κάθε άνθρωπο, με την ωφέλεια στις κοινωνίες μας. Πώς μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος αυτό το συμπόσιο? Αυτό το συμπόσιο μπορεί, και η ΕΡΤ είναι χορηγός σε αυτό το συμπόσιο, μπορεί να μπει στο Greek Scientist Society, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα που εκεί θα μπορούσε να το παρακολουθήσει. Μάλιστα. Κορυφαίοι επιστήμονες Έλληνες και ελληνικής αιδαλής από όλο τον κόσμο. Βλέπω από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, Harvard, MIT, John Hopkins, ναι, από παντού. Για να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό επιστημονικό παράδειγμα, ναι, και εμπνεόμενοι
από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που, μπορούν, που έχουμε εμείς οι Έλληνες σαν μεγάλο πλούτο γνώσης και θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα περίγραμμα μέσα στο οποίο οι Έλληνες επιστήμονες να βρούμε απαντήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποιο ήθος, με ποιο πολιτισμό θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα που θα ερευνούν, θα καινοτομούν και θα επιχειρούν οι Έλληνες επιστήμονες, αλλά όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά να γίνουμε πρωτοπόροι στη νέα εποχή. Ωραία. Και να βοηθήσουμε και την ελληνική και την κυπριακή κοινωνία να περάσουν στη νέα εποχή. Ωραία. Καλή επιτυχία να πούμε. Κυριακή 14 Μαρτίου, 11 ώρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.